Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι με όλοι καλά. Και στο σημερινό βίντεο παιδιά, παίζουμε και πάλι Brawl Stars. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είμαι με τον Καρλ. Και άμα δείτε πάντα gems που έχω 40 gems. Θα πάμε να αγοράσουμε λοιπόν σήμερα παιδιά την προσφορά του Leonard Carl. Εδώ πέρα, η οποία κάνει 49 gems παιδιά. Πάμε για αρχή να τη δοκιμάσουμε. Να πω, είχα στείλει ένα μήνυμα, στο πούμε, ναι, στην κοινότητα που σας έλεγα ότι θα το πάρω το μεγάλο μου account ή να κρατήσω gems, και μου είπατε να κρατήσω, αλλά μετά μου είπατε οι περισσότεροι να πάρω το skin από μικρό μου account, γιατί ξέρεις πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο. Βλέπουμε πέρα ότι όταν βαράει βγάζει κάτι νότες και τέτοια, και σου το γενικά είναι πάρα πολύ ωραία και αφήνει και μανιτάρια. Και στη super του, εντάξει, δεν έχει κάτι τρομερό, είναι αυτό το... απλά μπλε έτσι φαίνεται, αλλά έχει και ένα μικρό, δείτε, αμανιτάρι, ναι, το οποίο το κάνει πάρα πολύ ωραίο, είναι και από εμφανισιακά πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάνει ένα exclusive, τέλειο skin, μπορώ να πω, από τα καλύτερα skins και στον Carl, αλλά και γενικά exclusive και πολύ ωραίο skin. Γι' αυτό σήμερα λοιπόν θα πάμε να τον πάρουμε. Εντάξει, βλέπετε ότι έχω 40 gems, οπότε θα νομίζετε ότι δεν θα μπορούμε να τον πάρουμε. Όμως, αν δείτε εδώ, έφτασα τώρα, το κάψα λίγο, έκανα κάτι challenges νέα που βγήκανε και πάμε τα 10 gems. Στο τέλος θα κάνουμε λογικά και ένα box opening και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε μέχρι το 20, θα κρατάω και το box opening της επόμενης εβδομάδας, όπως για το account. Λοιπόν, βλέπετε τώρα έχουμε 50 gems, θεωρώ ότι αξίζει όπως είπα, οπότε πάμε να τον πάρουμε. Να βάλουμε εδώ πέρα και ένα support creator. Θα βάλουμε παράδειγμα τον NoJ που μου αρέσει. Γενικά βάζετε όλοι ένα support creator. Μόλις πάρουμε δικό μας, φυσικά θα βάζετε όλοι το δικό μας όσοι θέλετε δηλαδή. Τώρα δεν θα παίξουμε κάποιον. Λοιπόν, και επίσης δεν ξέρω αν το έχω πει, μάλλον το έχω πει. Είχα πάρει από το πρώτο box τη season το free box, το big box που δίνει. Την Max εδώ παιδιά. Λοιπόν, οπότε πάμε να τον πάρουμε. Και 3, λέτε εδώ πέρα στην άκρη έχει το Brown Friends γιατί είναι exclusive. Και 3, 2, 1, παπ, έφυγε. Και νάτος παιδιά, Leonard Carl. Βγάζουμε και μια screenshot για το thumbnail. Πάρα πολύ ωραία. Και τον πήραμε λοιπόν. Μας έμεινε μόνο ένα gem. Η Dragon Jessie παιδιά να πω δεν αξίζει τόσο πολύ. Είναι πιο ωραία, ειδικά η Shadow Knight Jessie. Αυτή δεν αξίζει πολύ. Εντάξει, όποιος θέλει να την πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τόσο πολύ. Καλύτερα να πάρεις ένα παραπάνω διαμάτι και να πάρεις. Όπα, τη Streetwear Max, αξίζει πιο πολύ. Και έχουμε βγει, βλέπετε, έχει βγει και ο Primo από την ίδια κατηγορία. Όπως θα βγει και η Νάνη. Εγώ πιστεύω ότι άξιζε, επειδή και σε έκπτωση, δηλαδή αλλιώς δεν είχα gems. Ο Leonard Carl, οπότε τον πήραμε. Και να το παιδιά, εδώ πέρα. Και θα πάμε, όπως καταλάβατε σήμερα, να παίξουμε μαζί του. Να δούμε, έχω να τον αναβαθμίσω τον Carl, όχι δεν έχω. Λοιπόν, άτος, βλέπετε κατά και ένα μανιταράκι που είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πλάκα. Θα παίξουμε για αρχή λίγο solo και μετά πάμε σε Brawl Ball. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Στο τέλος του βίντεο θα σας πω και τις εντυπώσεις μου, παιδιά, για αυτό το skin. Αν και ήδη βλέπω ότι είναι πολύ ωραίο. Όμως πάμε να το δοκιμάσουμε. Φυσικά πείτε και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια, παιδιά, μα άξιζε, άμα σας αρέσει το skin, ποιοι το έχετε. Γενικά να μου γράφετε στα σχόλια, εγώ τα κοιτάω όλα ό,τι μου στέλνετε. Και φυσικά κάντε και ένα like και μια εγγραφούλα όσο είστε καινούργοι. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Τζίνι, το οποίο θα πεθάνει. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε βγάζει νότες και αυτό είναι το ωραίο δηλαδή. Και πετάει, από το βλέπω καλύτερα μανιτάρι, παιδιά. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το skin. Και επειδή εγώ γενικά παίζω και Carl, ειδικά το νέο του γκάτι τώρα είναι τρομερό. Θα μπορούσα και να τον ανεβάσω δηλαδή, γιατί μου αρέσει και πολύ ο Carl όπως είπα. Θα ήθελα να το πω στο μεγάλο account, αλλά εντάξει δεν αξίζει τόσο πολύ. Όχι φυσικά όχι δεν αξίζει, απλά θα ήθελα να πάρω το επόμενο Brawl Pass. Γιατί δεν μπορώ να βάλω μάλλον λεφτά, δεν ξέρω. Και γι' αυτό είπα να τον πάρω. Πολύ ωραία, πάμε να κάνουμε και μια τη σούπερ του, η οποία είναι τρομερή, τέλεια. Ωραία, εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μας έρχεται. Όχι, μας έρχεται. Ωραία, πάμε. Οπα. Πετυχαίνουμε μια καλή. Είναι νομίζω μια βολή μας τώρα. Περίπου. Α, τώρα έχει χιλάρα όμως.
Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε στο Mr. P πρώτα. Πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν ένα Βιέννα. Εντάξει, θυμίζω πως την έχω την Τάρα. Γενικά ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πραγματικά αξίζει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να το ανεβάσετε. Να το πάρετε δηλαδή. Μέχρι το πρωί αύριο είναι. Άμα δεν θέλετε να πάρετε τον Brawl Pass, το έχετε πάρει. Έχετε πολλά gems. Δηλαδή κυρίως όταν πάρετε τον Brawl Pass αξίζει πιο πολύ. Αλλά άμα έχετε gems, ξέρω εγώ, είτε λίγα και δεν σας φτάνουν, είτε ας πούμε το έχετε πάρει ήδη, είτε έχετε πολλά gems, ξέρω εγώ 200 παράδειγμα, και σας φτάνουν, να το πάρετε γιατί αξίζει πάρα πολύ, αν δεν έχετε ειδικά skin στο Girl. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο σε Brawl Ball. Πάμε το νέο που είναι το Defensive, ναι έτσι λέγεται. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν. Βέβαια να πω προτιμώ τον Lil Brown, τον Lil Primo Αρκουδάκι. Αλλά τώρα που το βλέπω και αυτό το skin είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή βλέπετε από τον απλό Carl έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν εδώ πέρα βάζουμε λοιπόν τον goal, πάρα πολύ ωραία. Επίσης βέβαια όσοι θέλετε να μπείτε και στις ομάδες μας, άμα έχετε πάνω από 15K να μπείτε στη μεγάλη, στην βασική μας, που λέγεται απλά Sigma Sin Lambda ίσουν αδέλφια. Άμα έχετε πάνω από 6.000, λιγότερο από 15, μπείτε στην 2. Και αν έχετε λιγότερο από 6.000, μπείτε στην 3, παιδιά. Όπου και να μπείτε είναι πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Εδώ πέρα τώρα είναι οι 2, σε αυτό το account που είμαι. Και είμαστε full από την αλήθεια, έχουμε 900.000 κύπελα. Λοιπόν, πήραμε ένα πολύ εύκολο win. Πολύ ωραία. Πάμε άλλο ένα. Επίσης, όσοι θέλετε, παιδιά, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, μπορούμε, αν θέλετε, να μου γράψετε στα σχόλια να κάνουμε κάποια συναλλαγή. Δηλαδή, να μου πείτε τον κωδικό, ας πούμε, μια Space Safe, πεντάρα, δεκάρα, οτιδήποτε θέλετε. Και εγώ θα σας κάνω φυσικά promote, moderator και ό,τι άλλο μου ζητήσετε, δηλαδή. Γενικά, αυτό το κάνω επειδή θέλω να. Όσοι θέλετε να κάνω, να σας κάνω και moderators και γενικά. Κάποια προνόμια και επειδή θέλω και να με βοηθήσετε κι εσείς για να μπορούμε να πάρουμε και άλλα τέτοια skins, ας πούμε. Πολύ ωραία. Και χάρη στη βοήθειά σας θα μπορέσω, παιδιά. Οπότε αντί για συμμετοχή προς το παρόν, επειδή η συμμετοχή αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη, δηλαδή δεν μπορώ να τη βάλω. Επειδή δεν έχω βάλει κάρτα, δηλαδή. Γι' αυτό προτείνω όσοι είστε δηλαδή και θέλετε, να μου πείτε τον κωδικό μιας μπεκάρας, πεντάρας, Space Safe, οτιδήποτε. Να πω ότι Space Safe της βρίσκεται και στα περίπτερα, να ξέρετε, δεν είναι η κάρτα υποστατική. Ή απλά μια Google Play Card που υπάρχουν και δεκάρες και δεκαπεντάρες. Φυσικά όσο περισσότερα είναι, έχετε περισσότερα προνόμια. Και εδώ όποιος θέλει μπορεί να με βοηθήσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολλά προνόμια, ξαναλέω, τον Gamma Moderator, Promote, παίζουμε μαζί. Άμα είναι πάνω από 5 ευρώ κάνουμε και βίντεο μαζί. Μπορείτε να το βάσει και αυτός και στο κανάλι το άμα έχει. Και γενικά αξίζει πάρα πολύ, πιστεύω. Όσοι θέλετε δηλαδή και μπορείτε. Το εκτιμούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Ωραία, νομίζω πως η Σέλη θα μπορέσει να βάλει τον goal. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται από και πολλά πράγματα. Καταλαβαίνετε και εσείς πόσο ωραίο είναι το skin. Βασικά και εσείς μου το προτείνετε περισσότεροι. Βέβαια, όπως είπα, δεν μου, στο μεγάλο μακάβο μου μπορεί να μην το πάρω. Δηλαδή ήταν γύρω στα 80% να μην το πάρω. Ήταν περίπου 200 κάτι ψήφι. Αλλά μου είπατε στο προηγούμενο βίντεο και εκεί πέρα να το πάρω στο μικρό μου account, στο LED δηλαδή. Οπότε το πήρα. Μπορεί να το πέρα στο πολύ μικρό μου που έχω 1000 κύπελα περίπου. Αλλά επειδή άμα πάρω όλα τα διαμάτια του Brawl Pass, θα πάρω τον Brawl Pass, γι' αυτό πιστεύω ότι δεν αξίζει τόσο πολύ. Εντάξει, νομίζω πως το μάτς το έχουμε. Δούμε το βίντεο, 9 λεπτά, πολύ ωραία. Ναι, εδώ πέρα λίγο κόλλησα. Και δυστυχώς τα τελευταία δεύτερα το φάγαμε. Α, δεύτερο γκολ βάλανε. Δεν το είχα προσέξει, οκ.
Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο, αλλά αυτή τη φορά πάμε λίγο το Hot Zone. Αυτό εδώ. Και μετά πάμε να ανοίξουμε τα τρία boxes. Νομίζω, ναι, τρία boxes, δύο big box και ένα με roll box. Δεν περιμένω να δώσει κάτι, αλλά έτσι για το, επειδή σας αρέσει και σας ανοίγουμε box, για να το δείτε κι εσείς. Βασικά μπορεί να ανοίξουμε και κάτι, δεν ξέρουμε ποτέ. Με αυτό το μάτσο θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ καλό για search και τον είχα πουσάρει 20 rank πολύ εύκολα. Πολύ ωραία. Ξαναλέω, το πολύ ωραίο του είναι ότι έχει αυτές τις μελωδίες όταν βαράει. Τη μελωδία και αυτό το σαν γρατζουνιά, το πούμε, που είναι δίπλα του. Και φυσικά η σφαίρα. Εντάξει, σούπερ δεν είναι κάτι τρομερό, να πω την αλήθεια. Κυρίως το ωραίο είναι αυτή η νότα και η απλή του σφαίρα, η σούπερ, εντάξει. Αλλά ξαναλέω, γενικά αξίζει πάρα πολύ. Θα το πω πολλές φορές, τι μου αρέσει πάρα πολύ. Το skin και να το πάρετε όλοι όσοι θέλετε. Λοιπόν, γεμίζουμε εδώ. Εντάξει, νομίζω τους έχουμε πάρει 69-0. Πήραν το πρώτο τους 100. Και γενικά μου αρέσει πολύ το κεφάλι που δείτε, τι ωραία φατσούλα που έχει όταν βλέπω το κοιτάμε. Και λοιπόν, Winara, πάρα πολύ ωραία, 101. Πήραμε 100 κύπελα, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τώρα τα boxes μας. Δεν θα δούμε chances, δεν χρειάζεται πιστεύω. Πάμε, αρχίζουμε με τη σειρά. Λοιπόν, πρώτο big box. Θέλουμε να έχει κάτω από 40 για να τύχουμε κάτι. 61, τι λογικά. Ναι. Πάμε brawl box. Τίποτα και στο brawl box. Ας ελπίσουμε στο big box εδώ πέρα να έχει έστω, ξέρω, και ένα gadget του Brock παράδειγμα. Έχουμε και το πολύ ωραίο το Super Agent Brock skin. Σε ποιον άλλον έχω? Στον Colt το έχουμε. Στη Shelly δεν έχω. Και έχω και Star Power Shelly. Ναι, αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα βασικά να δούμε μία τα chances. Γιατί δεν θυμάμαι ούτε εγώ πόσα έχω. Ναι, έχουμε 0,56 για Epic. Για Mythic 0,25. Και για Legendary 0,07. Οκ. Βέβαια, οι πιθανότητες γενικά είναι πάρα πολύ λίγες. Πάμε λοιπόν όμως. 80, όχι, οκ. Οκ, δεν είχαμε κάτι. Πριν τελειώσουμε όμως, θέλω παιδιά να πάμε λίγο στο μεγάλο μακά να δείξω κάποια πράγματα. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Επίσης, από στόχος αυτού του βίντεο, παιδιά, είναι τα 300 like να φτάσουμε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε, οκ. Θέλω να σας δείξω, παιδιά, ότι έχω ανέβει αρκετά, τους έχω πάει, μισό λεπτό να πάμε λίγο, ναι, most trophies. Τους έχω πάει 5 παίχτες, βασικά θα πάω και τον έκτο, πάνω από 600 κύπελα, τον έναν 23. Και έχω πάει και αρκετούς 21 rank και τους πούσα άλλο κι άλλο. Και στόχος μου, παιδιά, είναι να φτάσω τώρα τα 18.500, ίσως και 19, βασικά 19 δύσκολα είναι, πριν τελειώσει, πριν αλλάξει το, αυτό εδώ πέρα το season, το trophy road. Και μέχρι το τέλος της season, γενικά που είναι 2 μήνες, θέλω να φτάσω 20k, παιδιά. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω μπορούμε να καταφέρουμε. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Και ναι, παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye, guys!